θα πεθάνουμε για αυτούς τους αλήτες? Όχι ρε, δεν θα πεθάνουμε, θα πολεμήσουμε. Ο Ιούλιος του 1981 σε παγκόσμιο επίπεδο έμεινε στην ιστορία για το γάμο του πρίγκιπα Καρόλου της Ουαλίας με τη Lady Diana Spencer στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Μάλιστα, το γεγονός παρακολούθησαν τηλεοπτικά περισσότερα από 700 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στην Ελλάδα, ο γάμος χρονιάς είχε πράσινο φόντο. Τον Ιούλιο του 1981, ο νταμπλούχος και αρχηγός του Ολυμπιακού Γιάννης Κυράστας αποχαιρέτησε τον Πειραιά και φόρεσε τη φανέλα του αιώνιου αντίπαλου, του Παναθηναϊκού. Ο Κυράστας δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έκανε αυτή τη διαδρομή. Ωστόσο, είναι ο ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής που αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος. Η αρχή, αυτή η κούπα, θα φτάσει στ' άστρα για τον Γιάννη τον Κυράστα. Στη γιορτή για την κατάκτηση του πράσινου double το 2004 ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε είχε φύγει τόσο άδικα λίγους μήνες νωρίτερα σε ηλικία μόλις 52 ετών, την Πρωταπριλιά του 2004. Σαν ψέμα. Ο Γιάννης Κυράστας γεννήθηκε στα Πετράλωνα και κλώτησε για πρώτη φορά μπάλα στις αλάνες της περιοχής. Στην εφηβεία του, έπειτα από προτροπή ενός γείτονα, πήγε στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού για δοκιμαστικό. Ο ίδιος δεν θεώρησε ποτέ ότι θα έκανε καριέρα ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό άλλωστε δεν εγκατέλειψε την πρωινή του δουλειά ως μπογιατζής. Αυτό ήταν και ένα από τα δύο παρατσούκλια που το συνόδευε σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα. Το άλλο του το χάρισε ο Νίκος Γουλανδρής, Τσουλήθρας, επειδή έπεφτε για τάκλιν και με τα δύο πόδια. Όταν ήταν στους μικρούς του Ολυμπιακού, ο Άγγλος προπονητής της πρώτης ομάδας, Άλαν Άσμαν, ζήτησε έναν αμυντικό από τους έφηβους για να συμπληρωθεί το δίτερμα. Εκλεκτός ήταν ο Κυράστας. Η εμφάνισή του ενθουσίασε τον Άσμαν, ο οποίος του ζήτησε να εμφανιστεί την επόμενη μέρα στην προπόνηση της βασικής ομάδας. Αυτό ήταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ο Κυράστας σε ηλικία 19 ετών υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, παίζοντας σε μια αλάνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με βάρη και συνεχή γυμναστική, δυνάμωσε το τετρακέφαλο και έτσι έπαιξε σχεδόν για μια 15ετία με αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Ο Κυράστας έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή με τους Ερυθρόλευκους στις 26 Απριλίου του 1972 μπροστά σε 35.000 φιλάθλους στη φιλική λευκή ισοπαλία με αντίπαλο τη Manchester City στο Καραϊσκάκι. Πάντως εκείνο το μάτς η παρουσία του δεν καταγράφηκε στο ρεπορτάζ της αθλητικής ηχούς. Όλα τα βλέμματα, βλέπετε, έπεσαν στον Έλληνο-Αργεντινό Αντώνιο Άλτσιμπαρ, τον οποίον ο χουντικός γενικός γραμματέας αθλητισμού Κωνσταντίνος Ασλανίδης τον είχε βαφτίσει Αντώνη Αλχιμάρη, ένας ακόμα από τους περίφημους ομογενείς που πέρασαν αλλά δεν ακούμπησαν. Την ίδια μέρα οι αιώνιοι διασταύρωναν τα ξύφη τους στο Buenos Aires για τον Αργεντινό Μιχάλη Νικολάου, με τις δύο ομάδες να ανακοινώνουν την απόκτησή του. Στο τελικό μπραντεφέρ επικράτησε ο Ολυμπιακός, δίνοντας 12 εκατομμύρια δραχμές έναντι 8,5 εκατομμυρίων δραχμών που έβαλαν στο τραπέζι πράσινο. Ωστόσο, ο ταλαντούχος ομογενής ποδοσφαιριστής δεν έδειξε ποτέ τις ικανότητές του. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους τραυματίστηκε σοβαρά σε φιλικό των Ερυθρολεύκων με την Αυστριακή Μπρέγκεντς, συντριπτικό κάταγμα, και όταν επέστρεψε δεν μπορούσε καλά-καλά να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο. Συμπτωματικά και το επίσημο ντεμπούτο του Κυράστα ήταν χωρίς γκολ στο 0-0 του πρωταθλήματος με την Καβάλα στο Φάλερο στις 10 Δεκεμβρίου του 1972. Όπως έγραψε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Στομόπουλος στην αθλητική ηχό, ο νεαρός Κυράστας στο ντεμπούτο του στάθηκε καλά, χωρίς να αποφύγει ορισμένα λάθη. Τον επόμενο 1,5 χρόνο θα αγωνιστεί σε 6 αγώνες πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας ένα γκολ πριν καθιερωθεί στο δεξί ακροάμυνας του Ολυμπιακού και καταγράψει 223 παιχνίδια με απολογισμό 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Στις 21 Ιουνίου του 1981 ο Ολυμπιακός ολοκλήρωνε μια εντυπωσιακή σεζόν κατακτώντας το double, αφού μετά το πρωτάθλημα στέφθηκε και κυπελούχος, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό έμελε να είναι και το τελευταίο μάτς του Γιάννη Κυράστα με τη φανέλα των Πειραιωτών. Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά τα επινίκια με τους Ερυθρόλευκους, άλλαξε στρατόπεδο, επιλέγοντας αυτό του Παναθηναϊκού. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της μεταπίδησής του στους πράσινους, πακέτο με τον Μάικ Γαλάκο.
Στις 15 Ιουνίου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 του Ατρομήτου και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Κυράστας με την κούπα του πρωταθλητή πανηγύρισε τον πρώτο τελευταίο τίτλο με τη φανέλα των Πειραιωτών. Θα ακολουθήσει το κύπελο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι φίλοι της ομάδας τον σήκωσαν στους ώμους τους. Προφανώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα μελούμενα. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το Χέλμουτ Τσενέκοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους του Τριφυλιού στην Πεντάρα κοντά στον Ατρόμητο στη Λεωφόρο και ανακοίνωσε τη συνεργασία με το σπουδαίο Ρουμάνο τεχνικό Στέφαν Κόβατς, πρωταθλητή Ευρώπης με τον Άγιαξ, αναμορφωτή της Εθνικής Γαλλίας και προπονητή για λίγους μήνες ακόμη, παράλληλα με τους πράσινους, της Εθνικής Ρουμανίας. Στο πλευρό του θα ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος. Μια μέρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κάζιμιρ Γκόρσκι με την αιτιολογία ότι ο Πολωνός τεχνικός πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του επειδή δεν είχε άδεια εργασίας. Κάπου στα χαμηλά διαβάζουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνουν οι συναντήσεις της διοίκησης με τον Μάικ Γαλάκο και τον Γιάννη Κυράστα για τις οχταετίες τους. Από το περιβάλλον του Σταύρου Νταϊφά λέγεται ότι δεν τον απασχόλησε ακόμη το θέμα, ότι θα συζητήσει μαζί τους τις προσεχείς ημέρες, ότι θα παραμείνουν στην ομάδα αφού η διοίκηση θα τους ικανοποιήσει οικονομικά. Ωστόσο, ο καλά πληροφορημένος συντάχτης της ηχούς, Γιάννης Αργυρίου, γράφει στη στήλη του με την επωνυμία «Τα Καρφιά». Μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς θα είναι ο νταμπλούχος Ολυμπιακός του χρόνου, χωρίς τους Κυράστα, Νικολούδη ή Γαλάκο. Θα μου πείτε υπάρχουν ο Δαμανάκης, ο Ξανθόπουλος και ο Γκρέγκορη. Είναι μία λύση και αυτή. Για τους Κυράστα και Γαλάκο έπεσε 100% μέσα, ενώ ο Τάκης Νικολούδης έφυγε μετά από έναν χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός, πανίσχυρος παρασκηνιακά, επιχείρησε να δέσει τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλάζοντας τον ήδη αυστηρό νόμο της εποχής για τις οχταετίες. Οι παίχτες είχαν δικαίωμα να φύγουν μετά τη συμπλήρωση 8 χρόνων συμβολαίου σε μία ομάδα, αν είχαν πρόταση μεγαλύτερη από την προσφορά της ομάδας του. Εάν συνέβαινε αυτό, η παλιά ομάδα έπαιρνε ποσό ανάλογο με αυτό που προσέφερε στον παίχτη και τα υπόλοιπα τα έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μετά από κίνηση του Ολυμπιακού, ο υφυπουργός Προεδρίας Αχιλλέας Καραμαλής επιχείρησε να αλλάξει τον νόμο, θωρακίζοντας έτσι τις ομάδες έναντι των ποδοσφαιριστών. Η διάταξη φάνταζε φωτογραφική για τον Ολυμπιακό. Όπως διαβάζουμε στην αθλητική ηχό, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η αντιπρόταση θα πρέπει να είναι συν 50% για τον ποδοσφαιριστή και αυτό το ποσό επί 4 θα πρέπει να δοθεί στην ομάδα που τον παραχωρεί. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός πρότεινε 10 εκατομμύρια δραχμές στον Κυράστα, με το νέο νόμο θα έφευγε μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος σύλλογος έδινε 15 εκατομμύρια στον ποδοσφαιριστή και 60 εκατομμύρια δραχμές στους ερυθρόλευκους. Απίθανα ποσά. Φυσικά αυτές οι πληροφορίες έφεραν την άμεση αντίδραση του ΨΑΠ αλλά και της ΕΠΟ, ενώ και η αρθρογραφία του Γιάννη Αργυρίου ήταν ράπισμα σε αυτά τα σχέδια. Τελικά η κυβέρνηση έκανε πίσω, αφού δεν είχε ισχυρά στηρίγματα στην κοινωνία. Άλλωστε, μόλις 4 μήνες αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου, το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου θα αναλάμβανε την εξουσία της χώρας. ΛΑΕ των Αθηνών, ότι θα μείνουμε πιστοί, θα τηρήσουμε το συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό και θα θέσουμε πράγματι τα θεμέλια της νέας Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός πριν κάνει το μεγάλο μπάσιμο σε Κυράστα Γαλάκο έδεσε το Σπύρο Λιβαθινό, ποιος συμπλήρωνε 8 ετία, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί ανταλλαγής με τον Χρήστο Αρδίζογλου της ΑΕΚ. Παραδόξως, η διοίκηση του Ολυμπιακού άφησε στην άκρη τις συζητήσεις με τους δύο ποδοσφαιριστές, έχοντας σε πρώτο πλάνο την αναζήτηση του διαδόχου του Γκόρσκι. Μάλιστα γράφτηκε ότι το ραντεβού του Σταύρου Νταϊφά με τους Γαλάκο και Κυράστα θα γινόταν το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου, λίγα 24 ώρα πριν εκπνεύσουν τα συμβόλαιά τους. Την ίδια στιγμή φημολογείται μπάσιμο του Παναθηναϊκού αλλά και της ΑΕΚ. Οι πράσινοι τους θέλουν και τους δύο, όπως και τους παραφέστα της Λάρισας και Δίντσικο της Καστοριάς και η Ένωση μόνο τον 29χρονο αμυντικό. Στις 24 Ιουνίου γίνονται γνωστές οι προθέσεις των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Μάικ Γαλάκο ζητάει 12,5 εκατομμύρια δραχμές και ο Γιάννης Κυράστας 8 εκατομμύρια δραχμές
συν μισθό 200.000 δραχμές. Ο Νταϊφάς αντιπροτείνει αρχικά 4 εκατομμύρια δραχμές στο γαλάκο και στην πορεία τα κάνει 5, ενώ στον Κυράστα η προσφορά δεν ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια δραχμές. Ο Κυράστας με δηλώσεις ξεκαθαρίζει και προειδοποιεί ότι έχει στα χέρια του πρόταση από άλλη ομάδα. Θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό, εξαρτάται όμως από τους οικονομικούς όρους που θα μου προτείνει ο κύριος πρόεδρος. Εγώ θα ζητήσω 8 εκατομμύρια δραχμές, πάγια αποζημίωση και 200.000 δραχμές μηνιαίες αποδοχές. Εάν δεν μου τα δώσουν, θα κάνω χρήση της οκταετίας μου, πηγαίνοντας σε ομάδα που μου δίνει τα διπλάσια. Αν όμως έχετε ακόμα δραχμές, όπου και αν τις φυλάτε, αλλάξτε τις με ευρώ σε όλες τις τράπεζες, χωρίς επιβάρυνση. Σκέψου ευρώ. Είναι απλό. Για να αντιληφθείτε το ύψος των απολαβών, τα 8 εκατομμύρια δραχμές του Κυράστα, σύμφωνα με την αναλογία που έβγαλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι σημερινά 400.000 ευρώ και τα 12,5 εκατομμύρια δραχμές του Γαλάκου 625.000 ευρώ. Ο Σταύρος Νταϊφάς παρατείνει την παραμονή του στη Ζηρίχη, αφήνοντας τους Κυράστα και Γαλάκο στο περίμενε. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δηλώνει ότι είναι προτεραιότητα το θέμα προπονητή, συζητώντας με τους Γκόρντον Λι και Τσέζαρε Μαλντίνι. Ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο διαβάζουμε στα καθημερινά του Γιάννη Αργυρίου στην Αθλητική Ηχό. Το ζεύγος Κυράστα παρέθεσε γεύμα στον απερχόμενο τεχνικό του Ολυμπιακού, Κάζιμιρ Γκόρσκι. Γιάννη, είμαι πολύ συγκινημένος. Πρώτη φορά μου γίνεται αυτή η τιμή από ποδοσφαιριστή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη χειρονομία, είπε ο βουρκωμένος Γκόρσκι στον Κυράστα. Μίστερ, υπήρξες μεγάλος για μένα. Ήθελα από καιρό να σας κάνω αυτό το τραπέζι, αλλά δίσταζα γιατί ήσασταν ο προπονητής μου και καταλαβαίνετε τι θα έλεγαν κάποιοι κακόβουλοι. Εύχομαι να ξαναέρθετε στην Ελλάδα. Σας χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, του είπε ο κάπτεν του Ολυμπιακού. Μάλιστα η συντροφιά μετά το γεύμα πήγε και σε νυχτερινό μαγαζί της Εθνικής Οδού με τον Πολωνό τεχνικό να σπάει περισσότερα από 500 πιάτα. Μια μέρα πριν ολοκληρωθούν οι οκταετίες, ο Σταύρος Νταϊφάς ανοίγει διάπλατα την πόρτα της εξόδου στους δύο ποδοσφαιριστές. Οι προσφορές που κάνει είναι εξαιρετικά μικρές για την αξία τους. Στο Γαλάκο προσφέρονται 6,5 εκατομμύρια δραχμές και στον Κυράστα μόλις 4,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ είχαν ζητήσει σχεδόν τα διπλάσια. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις και καταθέτει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουλίου για να φέρουν αντιπροτάσεις. Ο Γιάννης Κυράστας, σχολιάζοντας την κίνηση του Ολυμπιακού, δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ολυμπιακό που με αξιολόγησε με αυτό το ποσό μετά από τόσα χρόνια προσφοράς. Πιστεύω ότι κράτησα τίμια στάση. Περίμενα πρώτα την προσφορά του Ολυμπιακού. Υπογράφω σε μεγάλο σύλλογο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό. Για το μόνο που λυπάμαι είναι που θα αποχωριστώ τον ασύγκριτο κόσμο του». Από την πλευρά του, ο Μάικ Γαλάκος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σταύρο Νταϊφά, δήλωσε: «Είμαι Ολυμπιακός, θέλω να μείνω, αλλά δεν με ικανοποιούν τα χρήματα που μου δίνουν. Θα προτιμούσα να έμενα, ακόμη και με λιγότερα, από ό,τι μου δίνουν οι άλλοι σύλλογοι. Θα σκεφτώ και θα αποφασίσω». Μάλιστα, όταν το είπε στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του απάντησε ορθά κοφτά: «Αν θέλεις μπορείς να φύγεις. Σε παρακαλώ όμως να ξέρω τις προθέσεις σου το αργότερο σε μία εβδομάδα». Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αναζητήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με την Αθλητική Ηχό, ο Γαλάκος ήταν στη Μύκονο και ο Κυράστας εκτός Αθηνών. Ο Σταύρος Νταϊφάς δηλώνει: «Είτε κάνουν χρήση της οκταετίας είτε όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος και δεν έχει ανάγκη κανένα. Κάναμε το καθήκον μας. Φιλοδοξία μας είναι να μην φύγει κανένας παίκτης, όμως υπάρχουν και όρια». Στον Ολυμπιακό είναι προφανές ότι χάθηκαν στους υπολογισμούς. Άλλωστε, το 1981 ήταν η χρονιά που μάθαμε μια διαφορετική πρόσθεση από τον Κώστα Τσάκωνα στην κινηματογραφική πρεμιέρα της ελληνικής ταινίας «Μάθε παιδί μου γράμματα». 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. Ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε? Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει το ενδιαφέρον για Κυράστα Γαλάκο, βγάζοντας προς τα έξω ότι θα ήθελε τους δύο άσους του Ολυμπιακού, αλλά τα χρήματα που απαιτούνται για τη μεταγραφή τους αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια δραχμές. Στο ίδιο ύφος διαψεύδεται και δημοσίευμα που ήθελε το Λάκη Πετρόπουλο να έχει συνάντηση με τον Κυράστα
με το τεχνικό του Τρουφιλιού να δηλώνει ότι συναντήθηκαν τυχαία πριν από 25 ημέρες. Πριν καν φύγει ο Ιούνιος, ο Γιάννης Κυράστας και ο Μάικ Γαλάκος δίνονται στα πράσινα. Μετά από συνάντηση με τον Βαρδί, τον Θόδωρο και τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, παρουσία και του Λάκη Πετρόπουλου. Ο Κυράστας θα πάρει 8 εκατομμύρια δραχμές, ο Γαλάκος 12 εκατομμύρια δραχμές και ο Ολυμπιακός 11 εκατομμύρια δραχμές. Συνολικά ο Παναθηναϊκός θα διαθέσει 31 εκατομμύρια δραχμές. Στο πρωτοσέλιδο της Αθλητικής Ιχούς φιλοξενούνται φωτογραφίες των δύο ποδοσφαιριστών από τα επινίκια στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Η εξέλιξη αυτή φέρνει αντιδράσεις. Όπως έγραψε η Αθλητική Ιχό, θρήνος έξω από το σπίτι του Μάικ Γαλάκου στη Νέα Σμύρνη. Οπαδοί και φίλοι του διεθνούς παίχτη είχαν κατακλείσει το μπροστινό μέρος του σπιτιού, παρακαλώντας τον να ανακαλέσει την απόφασή του να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, έβαλαν και τη μητέρα του να το μεταπίσει. Άδικα όμως. Ο ίδιος ο παίχτης είπε σε φύλαθλο ότι τα χρήματα που του δίνει ο Ολυμπιακός είναι τόσα που δεν του επιτρέπουν να παραμείνει. Την επόμενη μέρα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, ο Γαλάκος έφυγε εκτός Αθηνών για να αποφύγει ενοχλήσεις στο σηκώτη του, κοινώς για να μην τον πρίζουν. Ενώ, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Βλαβιανού, υπήρξαν και απειλητικά τηλεφωνήματα στο σπίτι του Γαλάκου, όπου διέμενε ο πατέρας του, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας. Στη στήλη με τα καρφιά του Γιάννη Αργυρίου διαβάζουμε ότι στην έκθεση που παρέδωσε ο Κάζιμιρ Γκόρσκι στη διοίκηση του Ολυμπιακού ανέφερε ότι Κυράστας, Γαλάκος και Νοβοσέλατς είναι παίχτες ευρωπαϊκής κλάσης. Προφανώς για τους δύο πρώτους δεν τον άκουσαν, ενώ ο Κροάτης αμυντικός έμεινε για έναν ακόμη χρόνο στους Ερυθρόλευκους. Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, ο Σταύρος Δαϊφάς πέρασε στην αντεπίθεση, μιλώντας απαξιωτικά και για τους δύο. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Ολυμπιακού, στόχος μας ήταν να φύγουν οι δύο παίχτες. Στόχος μας ήταν ο αποκεφαλισμός τους. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πού θα πάνε και τι θα κάνουν οι δύο αυτοί παίχτες. Η διοίκηση έκανε τις προτάσεις της. Από τη στιγμή που ο Γαλάκος και ο Κυράστας δεν δέχτηκαν τα χρήματα που τους προσφέραμε, μπορούν να κινηθούν όπως θέλουν. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, είχαν προσυμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, από τον Ολυμπιακό αφήνουν να εννοηθεί ότι οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Ο Μεν Γαλάκος χρωστάει 3,8 εκατομμύρια δραχμές δάνειο από την ΠΑΕ, ο δε Κυράστας 591.000 δραχμές. Από την πλευρά του Κυράστα υποστήριξαν ότι τα δανεικά ήταν μόλις 45.000 δραχμές και ότι θα εξοφληθούν τάχιστα. Ο Γιάννης Κυράστας με επιστολή απάντησε στο Σταύρο Νταϊφά αναφέροντας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο κύριος Νταϊφάς άφησε ορισμένα υπονοούμενα τόσο για μένα όσο και για το Γαλάκο. Φαίνεται ότι η σωστή μου στάση παρεξηγήθηκε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, που αγνοώντας την πολύχρονη προσφορά μου στο σύλλογο, άφησε μόλις την τελευταία ημέρα να συζητηθεί μαζί μου το θέμα της οκταετίας. Επαναλαμβάνω ότι λυπάμαι που έφυγα από τον Ολυμπιακό, θεωρώ όμως αποκλειστικό υπεύθυνο τον κύριο Νταϊφά. Στις 2 Ιουλίου η Αθλητική Ιχό κυκλοφορεί με την πρώτη φωτογραφία του Γιάννη Κυράστα με τα πράσινα. Συγχρόνως η εφημερίδα ξετρύπωσε φωτογραφία του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Μάικ Γαλάκο από τον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα, τα μεταγραφικά χτυπήματα των πράσινων συνεχίζονται με την απόκτηση του Άγγελου Αναστασιάδη από τον ΠΑΟΚ, επίσης με οκταετία. Ο Μακεδόνας Άσος δήλωσε: «Για άλλη ομάδα κατέβηκα στην Αθήνα και σε άλλη βρέθηκα». Με την απόκτηση των τριών, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 7 διεθνείς παίκτες. Η ανακοίνωση των Πρασίνων ήταν λακωνική και τυπική. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε σήμερα τους κάτωθι κατά αλφαβητική σειρά διεθνείς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. 1. Αναστασιάδη Άγγελου. 2. Γαλάκο Μάικ. Και 3. Κυράστα Ιωάννη. Ο Λάκης Πετρόπουλος αποκάλυψε ότι πριν υπογράψει ο Γαλάκος, του τηλεφώνησε και το ρώτησε τι να κάνει. Ο προπονητής του Τρυφυλιού τον παρότρινε, άλλωστε αυτός ήταν που τον πήγε και τον καθιέρωσε στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αργυρίου, στο άρθρο του στην Αθλητική Ήχο, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνίες. Πρόκειται ασφαλώς για μια γενναιόδορη προσφορά του κυρίου Νταϊφά στον Παναθηναϊκό. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού μπορούσε να τους κρατήσει. Αποδεικνύεται όμως εκ των πραγμάτων ότι δεν ήθελε. Γιατί από τη στιγμή που η Λάρισα ζητάει 15 εκατομμύρια δραχμές για τον Παραφέστα,
και ο Πανσεραϊκός 10 εκατομμύρια δραχμές για τον Ταράση, δεν είναι δυνατόν να προσφέρει στο δεξί μπακ της εθνικής ομάδας 4,5 εκατομμύρια δραχμές. Είναι σαν να του λες βρες ομάδα και φύγε. Σε ποιον, στον Κυράστα, που από 15 χρονών παιδάκι βρίσκεται στον Ολυμπιακό, στον παίχτη που στήχησε 20 δραχμές στους ερυθρόλευκους, όσο στήχησαν δηλαδή 4 φωτογραφίες για το δελτίο του, στον αλτρουιστή που συγκλώνησε τη φύλαθρο κοινή γνώμη τον περασμένο Φεβρουάριο όταν μοίρασε το πριμ των 100.000 δραχμών στις οικογένειες των θυμάτων της θύρας 7. Μάλιστα, ο συντάκτης της ηχούς θύμισε στους αναγνώστες ότι είχε προβλέψει πριν από 32 ημέρες ότι κόκκινος παίχτης θα γίνει πράσινος. Η νέα πρόβλεψη αφορά τον Τάσο Μητρόπουλο του Εθνικού. Ο Γιάννης Αργυρίου προβλέπει ότι θα ντυθεί στα πράσινα εκτός και αν οι Πειραιώτες ζητήσουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Σε αποκλειστική συνέντευξη στον Κώστα Δελγιάννη, ο Γιάννης Κυράστας δήλωσε: «Εκείνο που με ανάγκασε να φύγω από τον Ολυμπιακό ήταν ο τρόπος που μου συμπεριφέρθηκε ο κύριος Νταϊφάς. Πάντως δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Ο κάθε άνθρωπος κοιτάζει το συμφέρον και αυτό έκανα και εγώ. Με τον Παναθηναϊκό μίλησα την περασμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου και με ρώτησαν εάν ενδιαφέρομαι να πάρω μεταγραφή. Απλά κράτησα μια επιφύλαξη γιατί περίμενα την προσφορά του Ολυμπιακού. Δεν άλλαξε κάτι και έτσι την περασμένη Τρίτη συναντήθηκα με τα αδέρφια Βαρδινογιάννη. Πριν υπογράψω είχα μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον πρόεδρο την οποία θα θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Ο πρόεδρος μου είπε τέτοια λόγια που δεν είχα ξανακούσει από κανέναν άλλο παράγοντα. Έτσι διαλύθηκαν και οι τελευταίοι ενδιασμοί και πήγα και υπέγραψα με κλειστά μάτια. Μου τηλεφώνησαν και από άλλη μεγάλη ομάδα, δεν την κατονόμασε, απλά για να με βολιδοσκοπήσουν, αλλά δεν με ξαναενόχλησαν. Όλοι ξέρουν ποιες είναι οι σχέσεις μου με τον Λάκη Πετρόπουλο. Είναι σαν δεύτερος πατέρας μου. Είναι ο άνθρωπος που με ανέδειξε. Είμαι 28 χρονών και υπέγραψα για 4 χρόνια. Εάν αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεχίσω, θα το κάνω στον Παναθηναϊκό. Αλλιώς θα κρεμάσω τα παπούτσια μου. Δεν θα αγωνιστώ με κάποιο κόμπλεξ απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι έκαναν λάθος που με άφησαν να φύγω». Ο Γιάννης Κυράστας αποκάλυψε και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα πρώτα χρήματα που πήρε από τον Παναθηναϊκό. «Τα 7 εκατομμύρια τα έβαλα στην τράπεζα και θα μου αποδίδουν μηνιαίο εισόδημα 150.000 δραχμές». Μάλιστα, τόνισε ότι αυτά τα χρήματα θα τα επενδύσει ακίνητα, ενώ κράτησε και 1 εκατομμύριο δραχμές για διάφορες τρέχουσες ανάγκες. Μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Κυράστας ταξίδεψε με τη σύζυγό του στην Πάρο, ενώ έδωσε ραντεβού με τη νέα του ομάδα στις 18 Ιουλίου στην έναρξη της προετοιμασίας. Την έκπληξή του για την απόφαση Νταϊφά να αφήσει τους δύο ποδοσφαιριστές να καταλήξουν στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Νίκου Γουλανδρή, Κώστας Θανόπουλος. Το ίδιο καυστικός ήταν και ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Τόζα Βεσελίνοβιτς, ο οποίος μίλησε για μεγάλη και εγκληματική γκάφα των Ερυθρόλευκων. Ο Γιάννης Κυράστας έγινε μέλος της αμυντικής τετράδας με τα 5 Κ: Κωνσταντίνου, Καρούλιας, Καψής, Κυράστας και Κόβης. Με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε σε 145 παιχνίδια, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, ενώ βοήθησε στη δημιουργία του μεγάλου Ευρωπαίου Παναθηναϊκού, αφού ήταν βασικός στέλεχος στην πορεία του 1985 μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος με το επεισοδιακό ντεμπούτο Κυράστα Γαλάκου κόντρα στον Ολυμπιακό, το περίφημο μπαράζ του Βόλου, το συγκλονιστικό μάτς του Κυπέλου με νικητές τους πράσινους, αλλά και άγνωστες λεπτομέρειες από το αντίο των δύο ποδοσφαιριστών.